Στρατιώτες του Λευκορωσικού στρατού ξεκίνησαν εκπαίδευση στη Ρωσία. Οι στρατιώτες αποκτούν γνώσεις σχετικά με την λειτουργία και την συντήρηση του τακτικού πυραυλικού συστήματος Ισκαντέρ-M, ικανού να φιλοξενεί πυρηνικές κεφαλές. Ο ερευνητής του Κέντρου για τον Αφοπλισμό των Πυρηνικών Όπλων, Νικολάη Σόκοφ, εξετάζει διαφορετικά σενάρια για τους στόχους και την τακτική του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τα πυρηνικά όπλα είναι πολιτικά εργαλεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Έτσι ο αριθμός θα είναι πιθανότατα χαμηλός, περίπου 10 με 20. Ουσιαστικά πρόκειται για βόμβες που θα τοποθετηθούν σε πολεμικά αεροσκάφη. Πολλοί αναλυτές θεωρούν πως η κίνηση Πούτιν αποτελεί μήνυμα προς την Βαρσοβία, όμως εκτιμούν πως το Κρεμλίνο δεν θα περάσει μία ακόμη κόκκινη γραμμή. Βεβαίως, ο Ρώσος πρόεδρος έχει αποδειχθεί απρόβλεπτος. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι εφόσον μιλάμε για όπλα μικρής εμβέλειας, ο κύριος στόχος δεν είναι ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα στόχος είναι η Πολωνία, γιατί από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας. Η Πολωνία έχει υιοθετήσει μια πολύ σκληρή στάση έναντι της Ρωσίας. Συνεχώς μιλάει για πλήρη ήττα της Μόσχας και για αλλαγή καθεστώτος. Οπότε σε αυτό το μέτωπο μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για κλίμα. Είναι ακόμη άγνωστο πότε η Ρωσία θα μεταφέρει τα πυρηνικά της όπλα στη Λευκορωσία, καθώς και πού ακριβώς θα τοποθετηθούν. Η Μόσχα δήλωσε πως κατασκευάζει εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των όπλων, ενώ σημειώνει ότι όλα θα είναι έτοιμα μέχρι την 1η Ιουλίου. Έχει επίσης ανακοινώσει πως εργάζεται για τον εξυγχρονισμό των αεροσκαφών της Λευκορωσίας, ώστε να μπορούν να φέρουν τέτοια όπλα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, όμως φαίνεται πως η Ρωσία δεν θα μεταφέρει άμεσα πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία. Το επόμενο στάδιο θα είναι η κατασκευή αποθηκευτικού χώρου. Η μετατροπή αεροσκαφών φέρεται να ξεκίνησε, καθώς και η εκπαίδευση των πληρωμάτων. Όμως η μεταφορά των κεφαλών θα είναι ένα ξεχωριστό βήμα. Σαφές είναι πως πλέον όλα είναι έτοιμα. Εάν η Ρωσία πράγματι μετακινήσει πυρηνικά όπλα, αυτή είναι μια απόφαση που θα ληφθεί αργότερα. Decision that will be made later.